Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο που σήμερα Drunk Team και μια στιγμή έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Development League. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την μία σημεία να έχει την κατοχή της στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Λαλής. Πάσα δεν πέρασε, την κατάλαβε ο Ζενέλη και έκοψε. Και πάλι για να κατεβάσει εκείνος. Drunk Team από τη μία. Με ρεκόρ 2-2. Κόντρα στην μία, στην μία η οποία μετράει μία νίκη και δύο ητές. Μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ροζ τώρα στην επίθεση. Ο Αλβέρτος. Τρίποντο άστοχο από τον τον Ξενικάκη. Τώρα ακόμα η αναμέτρηση. Δελαλής. Λάθος η πάσα, καταλήγει εκτός. Η ομάδα είναι λοιπόν το σκορ. Λαλής. Το rebound στα χέρια του Ζενέλη. Στα γυμπροστά εκείνος βρήκε την πάσα. Αλάθη και φάουλ από τον Κοϊρόγια. Που είχε να γράψει το 4-0 και έχει και δικαίωμα για μέσα στην πραγματική βολή. Μέχρι στο μάτς, το σκορ στο 5-0. Στο παρκέ ο Θεοφίλης. Ενώ υπάρχει και φάουλ για τον παίκτη της Νέας Ινδία, που θα οδηγηθεί τώρα στη γραμμή. Πρώτο ομαδικό για την Drunk Team. Υπενθυμίζω δύο ομαδικά για τους φιλοξενούμενους που έχει στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο. Θεοφίλης να βάλει την πρώτη, θα ανοίξει το σκορ και για τους Ροζ. Μέσα και η δεύτερη. 5-2. Ζενέλη. Τον Κορόγια. Θετικό φάουλ. Ελαλής στην επαναφορά. Μπαλά στην κατοχή της μία στην μία. Αλβέρτος. Αλλά στα δεξιά ξανά Αλβέρτος. Κοίτα από μέσα απόσταση με ιδιαίτερο έψος. Μαζεύει το εξαιρετικό rebound το Ξενικάκης. Αλβέρτος είναι πιο πίσω και θα πάει μπάλα. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Ροζ. Γυρίζει αλλά έχασε και την ισορροπία του Φιλιππίδη σήμερα που για να εκτελέσει. Ο Παναγιώτου. Ο Λαρογιάννης πού θα πάρει την εκτέλεση, δεν το βάζει. Εδιασμός τώρα για τους Ροζ, πήγε με φόρα εκεί ο Αλβέρτος.
Μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους. Ο Φίλης. Πασοτώστα στον Τελαλή. Εκείνος θα γυρίσει, θα εκτελέσει, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Ζενέλη, 3-1. Δεν βγήκε ο εθνιδιασμός. Η μπάλα όμως παραμένει εντός γραμμών. Και στα χέρια των άσπρων, Μουλαρογιάννη στον Κορόγια. Εκείνος έκανε βήματα. Αλβέρτου δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει χώρο για να εκτελέσει, αυτό θα κάνει και θα το κάνει και με επιτυχία. Για το 5-4. Ζενέλη κάνει την κίνηση ο Κορόγιος για να πάρει. Ο Παναγιώτου πέρασε με τη βοήθεια του, απλά θα εκτοχίσει. 7-4. Αλβέρτος και ο Φίλης στα δεξιά του, εκεί πάει η μπάλα. Κάνει το screen. Ο Φίλης πέρασε και άφησε ωραία στον συμπαίκτη στον Φιλιππίδη, ο οποίος δεν μπορείς όμως να κάνει κάτι. Μουλάρο Γιάννης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Ζενέλη πλησίασε, άφησε έξω ο Μουλάρο Γιάννης, θα πάρει την εκτέλεση. Το χάνει όμως. Δελαλή στο rebound και αφήνει στον Αλβέρτο. Δελαλή σε ένα γρήγορο τρίποντο, πήγε και βγήκε μπάλα. Το rebound στα χέρια των άσπρων και από εκεί στα χέρια του Κορόγια, ο οποίος θα φύγει μπροστά, θα πάει μόνος του πάση. Αφήνει όμως. Αλβέρτος συλλήπασε για τον Φιλιππίδη, πέρασε εκείνη. Και ο Φιλιππίδης θα κερδίσει το φαουλ στην συνέχεια. Το φαουλ το έκανε ο Κανιάς. Στη γραμμή ο παίκτης της φιλοξενημένης ομάδας. Έπειτα από το τρίτο ομαδικό της Drunk Team. 5. Έξω η δεύτερη από τον Ξενικάκη, ο οποίος τώρα θα καθίσει και στον Παγκό. Στην θέση του πέρασε ο Μαυράκης. Βιτάλης, τρίποντα από τον Παπα Παναγιώτου, εκτελεί, 15. Καθίπασα πέρασε, γύρισε και εκτόχισε ο παίχτης της 1-1, ο Μπάτσιος, για το 17. Μουλαρογιάννης. Ο Παναγιώτου θα το βάλει και αυτό μέσα και αυτό. 13-7. Μελαντία από τα μαρκαρίσματα ο Μαυράκης. Πέρασε στην μπάλα σε εκείνον. Νέα αλλαγή τώρα για τους Ρόζ. Θεοφίλης θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Λαγός. Αλβέρτο στην κορυφή. Λαγός ξανά στον Αλβέρτο. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Αυτό θα κάνει και θα το βάλει. 13-9. Ζενέλη. Πολυμένος πάνω του ο Μπάτσιος. Ζενέλη πέρασε και άφησε. Τρομερή ασίστ, όχι, δεν θα γίνει.
δεν θα μπει το καλάθι από τον Βιτάλη. Ωστόσο θα πάει στη γραμμή των βολών εκείνους, όπως και να έχει η σκέψη αλλά και η εκτέλεση στο παριέ. Στην πάσα ήταν εξαιρετική. Έχει πρώτο από τον Βιτάλη. Προσπαθεί παραμένει στο 13-9, έχει και ακόμα μια ευκαιρία. Αντιχάσει αυτή. Μάτσιος. Πήρε ο Αλβέρτος. Συλλήπασε η οποία πέρασε για τον Ψηλό, για τον Μαυράκη, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του 13-11. Ζενέλη. Πέρασε το κέντρο παρά την πίεση. Πάει πάνω του ο Μπάτσιος να κολλήσει. Μουλαρογιάννης για 3. Δεν θα μπει το καλά. Μακρινή πάσα για τον Μπάτσιο. Την πήρε εκείνος. Αλβέρτος. Ρίποντο σούτ εύστοχο. Ο Λαγός θα σκοράρει τώρα για το 13-14 προσπέρασμα. Για την μία συν μία. Και έχουμε και διακοπή για time out της Drunk Team, η οποία βλέπει τους αντιπάλους να παίρνουν μπροστά. Στρέψαμε μετά το time out, τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο και το σκορ στο 13-14 με τον Λαγό να πετυχαίνει το τρίποντο και να βάζει μπροστά τη μία στιγμή για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Λαρογιάννης. Λίγο να γίνει το κλέψιμο. Τελευταίος ρίχνει ο παίκτης της μία σημεία, ο Αλβέρτος. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Drunk Team. Πάσα θα είναι στον Βιτάλη. 3 δευτερόλεπτα από Παπαναγιώτη θα εκτελέσει. Στη λήξη του χρόνου δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Αλβέρτος τώρα για τους Ρόζ. Μάτσιο στον συμπαίκτη, στον Γερόλυμο, για 3 το σούτ. Ακόμα ένα για την μία σημεία, 13-17. Συν 4 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Ο Παπαναγιώτου. Γερόλυμος βγαίνει πάνω του. Ο Λαρογιάννης πέρασε. Τώρα σταματάει, σημαδεύει, εκτελεί και φτωχεί, απαντάει. 16-17. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Λαγός, ψηλήπασα, δεν πέρασε για τον Μαυράκη. Κορόγια στα κοπή με φάουλ. Αλλαγή για τους Ρόζ. Παπαναγιώτου. Πήρε ο Κορόγιας. Κάνει το βήμα στο πλάι για να εκτελέσει για 2. Δεν παίρνει το καλά. Ο Βιτάλης ακολούθησε τη φάση και πήρε το rebound. Νέο 14 τώρα για τους Άσπρους. Μουλαρογιάννης, συμπαλά στη γωνία. Κορόγιας ο Λομόναχος. Εκτελεί για 3. 19-17. Ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους. Πρώτα ο Μουλαρογιάννης, τώρα ο Κορόγιας. Προβάδισμα λοιπόν για τους. Για την Drunk Team, 4 δευτερόλεπτα. Τρίπο τώρα και για τους Ρόζ. Έπεσε πάνω το Βιτάλης και ο... Αν βλέπω καλά είναι ο Γερόλυμος. Ναι, το 19 είναι. Αυτό θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις βολές. Το 1,4. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Μέσα η πρώτη. Μουσική 19-18. Έξω η δεύτερη. Μουσική και έχει και δικαίωμα για μία ακόμα ο παίκτης της μία σημεία. Μέσα και η
Τρίτη 2 στις 3, 19 όλα. Ένα δευτερόλεπτο τον Κορόγιο θα πετάξει την μπάλα. Δεν είχε κάποια τύχη το σουτ. Φινάλ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 19 όλα. Όλα έτοιμα και ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Στο 19-19 το σκορ. Ο Ρόγιας. Ο Παναγιώτης είχε πάει λίγο πιο μπροστά, από εκεί που κατέληξε η πάσα του Κορόγια. Κατοχή παραμένει στους Άστρους. Ο Ναρογιάννης το παίρνει, είναι για τρεις πόντους στο άστοχο όμως. Μπάτσιος. Καυτή πάσα για το Μαυράκι, την κατάλαβε ο Μουλαρογιάννης και έκανε το κλέψιμο. Ο Ρόγιας πέρασε, φεύγει προς την αντίπαλη ρακέτα και τελειώνει τη φάση 21-19. Συνειδιασμός εδώ από τους Ρόχε Καλάθη. Ο Γερόλυμος θα τελειώσει τη φάση για να ισοφαρίσει γρήγορα. 21-21 τώρα. Ο Ρόγιας στέκεται, εκτελεί για δύο μέσα και αυτό 23-21. Ξεκινάει καλά το δεύτερο δεκάλεπτο ο Κορόγιας. Με δύο δικούς του πόντους. Με δύο δικά του καλάθια, με συγχωρείτε. Και τέσσερις δικούς του πόντους. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται μπροστά. Μαυράκης, αντικανονική άμυνα του Κορόγια σύμφωνα με τον διαιτητή. Έχουμε βολές για τον ψηλό της μία στην μία. Θα βάλει την πρώτη εκείνη, 23-22. Μαυράκης έτοιμος για την δεύτερη. Κάση παραμένει το 23-22, Γερόλυμος όμως πήρε το επιθετικό rebound και αφήνει και έξω τον Μοναστηριώτη. Έφερε κάτι προσπάθεια τον Ροζ. Συνδυασμός τώρα για την Drunk Team, δεν θα πετύχει κάτι ο Βασιλείου. Βάτσιος κρατάει. Βάλα στον Λαγό, Γερόλυμος. Ο Μοναστηριώτης, ο Μαυράκης δεν γίνεται ξανά αποδέκτης. Ο Λαρογιάννης βγάζει μπροστά την ομάδα του, τρομερή συνεργασία και θα έρθει και το γρήγορο καλάθι από τον Κορόγια. Ξεδιπλώθηκαν πολύ ωραία εδώ οι γηπεδούχοι για το 25-22. Ένα έχουμε και time out. Τρέχει στο μάτι μετά το time out, 7.50 ακόμα για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλεπτού. 25-22 το σκορ. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μελεπιστρέφει την Drunk Team. Ζενέλη. Σταματάει, θα πάρει την εκτέλεση και θα μπει το καλάθι. 27-22. Επιμέρους 8-1 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με την μία σημεία να δυσκολεύεται αρκετά επιθετικά. Μαστεριώτης είναι επαναφορά. Γερόλυμος πήρε. Αλβέρτος. Σταματάει, παίζει με τον Γερόλυμο. Γυρίζει εκείνος, θα καταλήξει εντός καλάθι μπάλα, 27-24. Τζενέλη. Κρατάει.
Μουλάρο Γιάννης στον Πάπα Βασιλείου και από εκεί μπάλα στη γωνία. Μίτσι Καστέλα γυρίσει, του φεύγει μπάλα όμως χαμηλά. Κύλησε εκείνη, δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Ζενέλη. Δεν έχουμε και αλλαγή τώρα για τους υπεδούχους με τον Χανιά να περνάει στο μάτι στην θέση του Πάπα Βασιλείου. Από την άλλη ο Πολυπέρας. Θα σε πάρει και για τους Ρουθ. Μπελαλή στον Αλβέρτο. Πολυπέρας. Εκτελεί με την βοήθεια του ταμπλό. Με το που μπήκε μέσα σκόραρε 27-26. Ζενέλη. Σάρι στον Παπαπαναγιώτου. Μουλαρογιάννης για τρεις μέσα. 30-26. Αλβέρτος. Έτωσε την μπάσα ο Παπαπαναγιώτου. Δεν έχουν συμπάλλον στην Τελαλή. Η κατοχή παραμένει στους Ρόζ. Είναι μια διακόπη τώρα για να βγάλει την αλυσίδα ο Κολυπέρας. Αλβέρτος. Κολυπέρας. Παίζει ωραία με τον Ξενικάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να γυρίσει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ζενέλη στον Παπαπαναγιώτου, χαμένη ευκαιρία. Πιμένει όμως ο Παπαπαναγιώτου και πιέζει τον Αλβέρτο, ο οποίος σταματάει την τρίπλα. Ξενικάκης πάσει εδώ από τους Ρόζ για να σπάσουν την πίεση των αντιπάλων τους. Δελαλή στα αριστερά, παίρνει και εκτελεί αμέσως. Άσογο το σούτ, μαζεύει το rebound ο Μίτσικας. Δεν έρχεται το καλά σε τον Μουλιαρογιάννη, ο οποίος ζητάει και αλλαγή. Πέφτει πάνω στον αντίπαλο του ο Μουλιαρογιάννης για να σταματήσει την φάση για να περάσει και εκτός ο Γκόρογιας. Επιστρέφει στο παρκέ. Για τους Ρος πέρασε το μάτς ο Φιλιππίδης. Πολυπέρας. Βγαίνει πάνω ο Ξενικάκης να δώσει το screen, δεν το χρειάστηκε ο Πολυπέρας. Ψηλή πάσα η οποία πέρασε για τον Ξενικάκη, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Ζενέλη. Μίτσικας θέλει να πάει κοντά, θα κερδίσει το φαουλ, θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι, αλλά δεν μπήκε. Οδηγείται στη γραμμή έτσι ο παίχτης Drunk Team. Έπειτα από το πρώτο μαδικό της μία σημεία στο δεύτερο δεκάλεπτο. 6 η πρώτη βολή. Το 30-26 παραμένει. Έξω και η δεύτερη από τον Μίτσικα. Πολυπέρας. Βρήκε σε αντίπαλο. Βάλε έφτασε στον Αλβέρτο. Μπελαλής. Άστοχο το τρίποντο. Σώθηκε η κατοχή από τους γηπεδούχους Γκορόγιας. Βρέθηκε τώρα στην άλλη πλευρά. Θέλει να παίξει με τον Κανιά. Μίτσικας. Ο Παναγιώτου για τρεις. Άστοχο εντελώς όμως. Ξενικάκης πάσα πίσω από την πλάτη. Κολυπέρας πέρασε. Τρομερό καλάθι. Όλα τα λεφτά η ασίστ από τον Ξενικάκη. 30-28. Συνδεξιά, 4, 4, 4, 4, 4.
σουτ τριών πόντων από τον Ζενέλη για το 33-28. Γιατί ήταν τελικά 32-28. Σενικάκης βρίσκεται κοντά και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του 32-30. 2:54 ακόμα για το φινάλι του πρώτου μισθρονού. Βενέλη. Μητσικάς. Πέρασε πάσα από την τρύπα εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία της μία σημεία. Αλλά δεν μπορέσε ο Κανιάς να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Ενώ έχουμε και νέα διακοπή για το time out της Dunk Team. Ακόμα για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. 32-30 το σκορ, κοντά οι δύο ομάδες. Καμία από τις δύο δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι τώρα. Πολύ πέρα, του φεύγει η μπάλα, διορθώνει όμως ο ίδιος. Αλλά πέταξε στην συνέχεια την μπάλα από τα χέρια του για να γλιτώσει τα βήματα. Αλλά εκείνη δεν κατέληξε σε κάποιον συμπαίκτη, δεν κατέληξε κανέναν βασικά. Και έτσι τώρα η Dunk Team είναι στην επίθεση. Ζενέλη. Αυτή η πάσα την κατάλαβε ο Μαυράκης και έκλεψε. Αλβέρτος. Το σκριν. Στέγεται, πατάει γερά και εκτελεί για 2-32-32. Σοφάρισε από τον Αλβέρτο. Το μάτς και πάλι στην ισοπαλία. Ο Παναγιώτου οργανώνει τώρα την επίθεση της Dunk Team. Κανιάς, 3 δευτερόλεπτα τώρα από τους γηπεδούχους. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους ροζ. Ο Μπάτσιος περνάει στο μάτς. Και τώρα έχει την μπάλα στην χέρια του. Μπάτσιος θα το πάρει τελικά το σουτ. Δεν βρίσκει και Στεφάνη. Η μπάλα ενώ στην συνέχεια η κατοχή περνάει στα χέρια των άσπρων. Ζενέλη. Δεν ήταν κορόγια. Και πάλι Ζενέλη. Κανιάς θα εκτελέσει από μέση απόσταση, δεν παίρνει το καλάθι. Μπάτσιος, έκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ισοπαλία παραμένει. Πολυπέρας θέζει με τον Μαυράκη. Ο Στάρι εκείνος γυρίζει κόντρα στον αντίπαλό του, δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Έχει επιστρέψει η άμυνα τον Ροτ. Έτσι δεν μπορούσε να βγει ο χιλιασμός για την Dunk Team. Κορόγιας. Μετάει την μπάλα, αστοχή. Μισό λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Μαυράκης. Πολυπέρας. Μαυράκης θα γυρίσει. Βρίσκει σίδερο η μπάλα στα χέρια του Κανιά. 14 δευτερόλεπτα. Όλα για τους γηπεδούχους. Έχουν φαουλ να δώσουν. Η Ρόζα αυτό φωνάζουν από τον πάγκο. Έγινε τώρα το φαουλ στον Κορόγια. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο της μία στην μία, έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Τώρα η μπάλα πάει στον διαιτητή. Κανιάς θα το πάρει το σουτ. Μπάλα πάνω από το ταμπλό. 3,6 ώρα για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε θα προλάβουν να κάνουν παίχτες της μία στην μία. Ακνή πάσα, ο Μπάτσιος παίρνει. Σταματάει, εκτελεί στο ένα δευτερόλεπτο. Ήταν καλό το σουτ, δεν είναι κι όμως.
φινάλε έτσι του δευτέρου δεκαλέπτου με το σκορ στο 32-32. Ξεκίνημα και της τρίτης περίοδου εδώ στο Κάρβουνο. Το σκορ στην ισοπαλία 32-32, όλα από το 0. Ξεκινούν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ας πω το πρώτο σουτ στην τρίτη περίοδο από τον Τσενικάκη. Ενώ στη συνέχεια έχουμε και φόλ στον Κορόγια. Τους κάνει ο Λαγός το σκοντό χέρι του. Θα στον ανοίξει και ο διαιτητής. Κανιάς γύρισε, απέφυγε τον πρώτο αντίπαλο. Δεν θα κατάφερε κοντά στον Ντελαλή. Κορόγιας για τρεις, όχι, βάλε στο σιβερό. Πάτσιος. Χρεώνεται με φάουλ ο Μουλαρογιάννης, ο οποίος διαφωνεί με την απόφαση του ρέφερη. Όχι, έχουμε βήματα τελικά. Δικό μου λάθος. Λαρογιάννης. Ξενέλη αφήνει έξω. Κανιάς θα πάρει αν ενώχει το στο τρίποντο, δεν το βάζει. Πάτσιος. Με τον Πολυπέρα θέλει να γυρίσει, εκείνος έχει πατήσει γραμμή όμως. Συνέχεια με Ζενέλη. Ήρθε ο Μουλαρογιάννη και αυτός με τη σειρά του στον Κορόγια. Θα πάει κατά μέτωπον αυτός, βγαίνει άμυνα. Αλλά ο Ξενικάκης του έδωσε ξανά την μπάλα. Δεν το πλήρωσαν εδώ οι ροζ. Ο Λιπέρας. Δυνατή πάρα πολύ η πάσα του. Δελαλής δεν μπορέσε να την υποδεχτεί. Έχουμε και time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Στρέφαμε μετά το γρήγορο time-out της μία στην μία στο τρίτο δεκάλεπτο. Είχαν κάποια πράγματα να πούνε οι φιλοξενούμενοι. Λέω ότι δεν πήγαινε καλά στις αρχές της τρίτης περίοδου. Πολύ ωραία η πάσα του Ζενέλη. Για να δεχτεί το φόλ συνέχεια ο Μίτσικας. Είναι και το τρίτο φόλ μάλιστα του Λαγού. Τώρα θα αποσυρθεί ο Λαγός για να περάσει την θέση του. Το 14 ο Τζοτζόκος, νομίζω είναι η πρώτη φορά που περνάει στο συνέδριο του Τζοτζόκος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Για τα 3-32. Μέσα και η δεύτερη. Λοιπόν, Μίτσικα. 34-32. Μπάτσιος. Αυτή πάσα για το Τσενικάκι. Θα βρεθεί στο παριέ εκείνος ενώ έχει κερδίσει το φάουλ. Δείχνει το συμπέκτη του Τσενικάκης για την πολύ ωραία πάσα που το έβγαλε. Πολλές τώρα για την μία σημεία. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 34-33. Κορόγιας. Δεν βρήκε και ένα διάδρομο. Τώρα του δίνει το σκήνο συμπαίκτης του και η μπάλα φτάνει στον Μίτσικα, ο οποίος δεν μπορεί να εκτελέσει εκεί υπό την πίεση του Πολυπέρα.
Βάτσιος στον Κολυπέρα. Ο Γιάννης αφήνει έξω Ξενικάκης, είναι αποφασισμένος να εκτελέσει από το τρίποντο. Δεν θα μπει το καλάθι όμως. Ο Ρόγιας, Μίτσικας, πάει προς τα μέσα με φόρα, δεν του κάνει προχατήρη μπάλα. Κύλησε ο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Μίτσικας στην γραμμή των βολών. Αυτό ήταν και το τρίτο των φιλοξενούμενων στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη με τη βοήθεια του ταμπλό, 35-33. Μίτσικας εκτελεί και την δεύτερη, θα τη χάσει ο ίδιος, κυνηγάει τη φάση και παίρνει το ευθύνη for rebound. Βαλά έξω ο Ζενέρλι για τρεις. Δεν θα μπει το καλά, θα μαζεύει ο Μπατσιός και καθαρίζει την άμυνα. Κολυπέρας, σκαστή πάσα για τον Τελαλή, αν και δυσκολεύει εκείνος να την υποδεχτεί. Κατάφερε να ευθοσίσει, 35-35. Πάμε λίγο εδώ το λάθος από τον Ζενέλη. Μίτσικας. Αλλά στον Κανιά. Πάει κόντρα στον Ξενικάκη. Δίνει τη μάχη του ίδιο ψηλή. Δεν τα καταφέρνει ο Κανιάς, ενώ δεν έχει κουραστεί και όλα ζητάει αλλαγή. Θα καθίσει τον Πάκο λοιπόν για να περάσει την θέση του Παπαπαναγιώτου, ο οποίος είχε ένα αρκετά καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του. Μπελαλής. Αλλιώθηκε προσπάθεια, Παπαπαναγιώτου πήρε. Ο Τελαλής τον κόβει με φάουλ. Τώρα ετοιμάζονται για αλλαγές οι φιλοξενούμενοι. Γερόλυμος και Μαυράκης επέζησαν στο ματς για την μία σημεία. Ο Παναγιώτου. Ο Ναρογιάννης. Δεν πέρασε η πάσα του. Ο Ρόγιας όμως μαζεύει. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Drunk Team. Πήρε ωραία. Ο Μίτσικας με τη δεύτερη. Έχασε το εύκολο, έβαλε το δύσκολο. 37-35. Γερόλυμος, Κολυπέρας πήρε. Έφτασε και κοντά και εκτέλεσε. 37-37. Έπαιξε με τον Μουλαρογιάννη, Μπορόγιας για τον Μίτσικα, πάνω το Μαυράκης, θέλει να το μποστάρει, γυρίζει με το δεξί, δεν θα το βάλει. Βάσιος σταματάει, τσεκάρει γύρω τις επιλογές, αποφασίζει να εκτελέσει μόνος του. Μαυράκης τρέχει, προλαβαίνει. Βάσιος ωραία, πάσε του για τον Κολυπέρα, πέρασε ανάμεσα από Γκορόγια και Παπαπαναγιώτου εκείνος και κέρδισε τελικά το φάουλο από τον Παπαπαναγιώτου. Όχι ο... Το 0 ο Γκορόγιας το έχει κάνει το φάουλο και είναι και το τρίτο δικό του. Ενώ είναι το δεύτερο ομαδικό της Drunk Team. Έχει πρώτη βολή από τον Κολυπέρα. Βάζει τη δεύτερη. 37-38. Δεν έλειξε τον Κορούγια. Παναγιώτου. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση, φτάνει μέχρι μέσα. Κερδισμένο φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ψηλά ή χαμηλά. Όχι, έχουμε δύο βολές. Έχει γίνει στην προσπάθεια που ο Παναγιώτου να πετύχει το καλάθι.
κάνει και τη δεύτερη, 0-2. Αλβέρτος, ο οποίος έχει επιστρέψει το μάτι για τους ροζ. Μπαλά στον Μαυράκη. Πολυπέρας, θα καταλέξετε στα λαφτή, μπαλά 37-40. Συν 3 πλέον για την 1-1. 4 και 15 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να πάρουν ένα προβάδισμα 3 πόντων. Παπαναγιώτου, τον Κορόγια, θέλει να ισοφαρίσει και νοσίλα θα τα καταφέρει. Μαυράκης μαζεύει και αφήνει στον τον Αλβέρτο. Γρήγορη προσπάθεια, γρήγορο γαλάφι από τον Γερόλυμο. 37-42. Με την 1-1 να ξεφεύγει πλέον στο συν 5 και την Drunk Team να καλεί σε time out. Ένα σερί 7-0 έχουν καταφέρει να κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Τα του 37-35 έχουν βρεθεί τώρα στο 37-42. Δεν θα μπορέσει να βάλει τέλος στο σερί ο Ζενέλη. Πολυπέρας. Ανενόχλητος ο Γερόλυμος. Δεν θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα που τώρα αυτή για Μαργάρισο. Μουλαρογιάννης. Γενέλη πλησιάζει λίγο, αλλά το σούτ δεν είναι καθόλου καλό. Ίσα ίσα που άγγιξε στην επάνη μπάλα. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους ροζ. 3 και 10 ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αλβέρτο φέρνει το σκριν. Στάχνει στην παίκτη, αφήνει στον Γερόλυμο. Και πάλι Αλβέρτος. Τύρο Μαυράκης, πάρει το Ζενέλ για Dunk Team πάνω του. Θα βγει άμυνα εδώ από την Dunk Team. Ο Ρόγιας κατεβάζει και οργανώνει για την γηπεδού ομάδα. Το σκέφτηκε ο Μίσκας, το αφήσαν το σούτ, δεν επέλεξε να το πάρει, επέλεξε να πασάρει στον Μουλαρογιάννη, αλλά δεν πέρασε, πάσα. Πολύ πέρασε ο συγκουριστή, θα κερδίσει το φαουλ. Κανιάς επιστρέψει το μάτσο από τους άσπρους, ενώ από την άλλη έχουμε αλλαγή, ο Κολυπέρας θα καθίσει στον πάγκο. Στο μάτς ο Φιλιππίδης. Αλβέρτος. Πέρασε και σκόραρε. 37-44. Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίζεται στο 0-9 πλέον. Να μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Γορόγιας. Είναι έξω. Ζενέλη δίστασε να πάρει το σουτ. Ο Μίτσικας θα το κάνει. Και θα το βάλει. 40-44. Γορόγιας και Ζενέλη δίστασε να σουτάρουν. Και ο Μίτσικας τους απέδειξε πως ο δισταγμός δεν είναι η κατάλληλη λύση. Το μείον 4 πλέον. Οι γηπεδούχοι, το συν 4 οι φιλοξενούμενοι. Μαυράκης είδε τον Φιλιππίδη, του πέρασε την μπάλα. 40-46. Ζενέλη θα το πάρει τώρα το σουτ. Δεν το βάζει, μαζεύει το rebound ο Αλβέρτος. Καλή άμυνα από τον Κορόγια, όμως κρατάει ο Αλβέρτος. Μαυράκης. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Αλβέρτου Γερόλυμος, 8 δευτερόλεπτα. Χτύπησε ο Παπαναγιώτου. Γι' αυτό υπήρξε και η διακοπή. Ο Παπαβασιλείου επιστρέφει το μάτς για την Drunk Team. Ενώ έχουμε αλλαγή. Και για τους ροζ με τον Μπάτσιο. Να πάνε αυτό το μάτς. Μπάτσιος πήρε
Μαυράκι στα 3 δευτερόλεπτα γυρίζει. Δεν θα το βάλει. Επιθετικό rebound του Γερόλυμου και σκοράρει εκείνο. 40-48. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Κορόγιας. Το σκέφτηκε για λίγο να πάρει το σουτ. Δεν το επέλεξε, τώρα θα το κάνει για 2 πόντους. Όχι, δεν θα πει το καλάθι. Μισό λεπτό ακόμα, Μπάτσιος έχει φύγει μπροστά σε αυτήν, πάει μπάλα. Πάει ο Παπαναγιώτων, ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία ο Μπάτσιος. 40-50 πλέον, συν 10. Για την μία στην μία, η οποία έχει κάνει ένα τρομερό του το δεκάλεπτο. Πάλα τον Άλβερτο. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους. Ο Παναγιώτης στο σκοράρι. 41-50. Έξω η δεύτερη. Ο Μαυράκης πρόλαβε για αυτόν τον Μπάτσιο. 3 δευτερόλεπτα κλέβει ο Κορογιάς. Στα 2 στο 1 εκτελεί για 3 στόχοι. Τέλος λοιπόν για τις τρίτης περίοδου και το σκορ δείχνει 41-50 στους είναι 9 η μία συν μία. Επιστρέψαμε για να πούμε μόλις το 4ο δεκάλεπτο. Με επιμέρους σκορ 9-18 τελείωσε το 3ο δεκάλεπτο που βρίσκει την μία συν μία στους είναι 9, 41-50. Έχει γίνει φάουλ στον Παναγιώτου από τον Μπάτσιο, αν δεν κάνω λάθος. Άστοχος την πρώτη βολή. Ο Παναγιώτης εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει 42-50. Μαυράκης στο χώρο του κέντρου. Ο Μπάτσιος. Συλλή πάσα πέρασε για τον Γερόλυμο. Δεν μπορέσε να αντιστάσει ο Κορόγιας, ο οποίος τώρα παίρνει. Πάνω το Γερόλυμο σκάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για την μία σημεία, νωρίς νωρίς στο 4ο δεκάλεπτο. Κορόγιας. Πήρε το σουτ, δεν το έβαλε κανιά στο επιθετικό rebound. Και στο καλάθι στην συνέχεια, 44-50. Μπάτσιος οργανώνει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πάνω του δυναμικά ο Μίτσικας. Από το πλάι το σουτ, το άστοχο του Φιλιππίδη. Δυναμίδησε αρκετές φορές η μπάλα στην εφάνη. Κορόγιας. Έχει λίγο χώρο, θα πάρει το σουτ. Αστοχή στο δίποντο. Αλβέρτος περνάει το κέντρο. Μπροστά ήταν μόνο ο Μπάτσιος, εκείνο θα πάει την μπάλα, θα δεχτεί την τάπα στα ίσα από τον Ζενέλη. Μαυράκι θα του κάνει το φάουλ. Και εγώ ερωτήματα από τον πάγκο της Drunk Team σε μια προσπάθεια να ψυχώσουν λίγο τους παίκτες τους. Στην επαναφορά ο Κορόγιας άφησε στον Μίτσικα. Μίτσικας έχει τον Φιλιππίδη μπροστά του. Θα τον σπρώξει λίγο, αλλά κανονικότατα.
για το 46-50. Μάτσιος έκανε βήματα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο, μία συνμία. 5-0 σέρι από τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν ρίξει την διαφορά στους 4 και γι' αυτό τους καλούν σε time out οι φιλοξενούμενοι. Στρέψαμε στη δράση έπειτα από το time out. Πάω Παναγιώτου. Πάω Βασιλείου, πέρασε στον Χανιά. Με τα αριστερό, εκείνος θα εκστοχίσει, 48-50. Και η Drunk Team πλησιάζει πλέον στο δίποντο, εκεί που είχε βρεθεί πίσω με 10 πόντους στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Έχουν καταφέρει πλέον να μειώσει την απόσταση. Και η διαφορά πλέον είναι στο δίποντο. Τρίποντο του Αλβέρτου, πολύ άστοχο. Ευκαιρία τώρα ακόμα και με τρίποντο να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Κορόγιας για την προσπέραση, δεν θα έρθει εκείνη. Μαζεύει και καθαρίζει την φάση ο Ξενικάκης. Πολύ πέρας. Πάει προς τα μέσα, θα πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, ενώ έπεφτει και στο παλκί ο Πολυπέρας. Μάλιστα αυτό είναι και το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων στο τέταρτο περίοδο. Τρίπλες εκεί από τον Παπαραγιώτη. Έπεσε στο παρκείο αντίπαλος του, τρομερό καλάθι, 50-52. Πολυπέρας παίρνει το σκριν, εκτελεί για τρεις. Αδύναμο σουτ, μπάλα στο φάνη και έξω. Κορόγιας 3 με 3 τώρα μπροστά. Κορόγιας φεύγει μπάλα, τον πιέζει ο Πολυπέρας. Τελευταίο εξάλεπτο. Ο Παναγιώτης ψάχνει επιλογές, είδε τον Κανιά, εκεί έφτασε μπάλα. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Grand Team. Κορόγιας, αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Δεν μπαίνει το καλάθι, βγήκε η άμυνα. Η μπάλα στα χέρια του Αλβέρτου, 5-40 για το τέλος. Φιλιππίδης θέλει να πάρει και να πάει κατά μέτωπο. Βρίσκει το φάουλ από τον. Από τον Μίτσικα και όχι από τον Κανιά. Ο Φιλιππίδης είναι στη γραμμή. Άστοχη πρώτη προσπάθεια. Θα πάλι τη δεύτερη. 50-53. Ο Παναγιώτου οργανώνει τώρα την επίθεση της ομάδας. Κάνει σταυρωτές. Πάει και μόνος του και βρήκε το φόλο για να εκτελέσει, 52-53. Καθοριστικός Παπαπαναγιώτης τελευταίες πάσης για την Drunk Team. Κρατάει την ομάδα του στο πόντο. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ξενικάκης πήρε. Είναι με πλάτη. Πολυκοσμία εκεί. Στην λακέτα της Drunk Team. Βγήκε η άμυνα. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους τελικά. Εφτά δευτερόλεπτα για την επίθεση της μία στην μία. Πολυπέρας με 4 δευτερόλεπτα, μπερδεύεται, χάνει. Αλβέρτος πρέπει να εξελέσει, έχει τελειώσει ο χρόνος. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των Ρόζτουν, μπορούσε να εκτελέσουν έγερα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 52-53. Ευκαιρία τώρα για την Drunk Team.
για να πάρει τα ηνία. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης κρατάει, παίρνει και το screen. Θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα πάρει το προβάδισμα η υπέδοχος ομάδα. Τελαλής. Θέλει κινήσεις, ο Πολυπέρας κάνει. Σταματάει. Μπερδεύτηκε εκεί με τον Ξενικάκη, ο οποίος βγήκε μπροστά του και έκανε βήματα. Στην επαναφορά. Τώρα πάει κοντά του ο Μίτσικας για να γίνει, για να μπει μέσα η μπάλα. Θα βρεθεί και στο παρκέ, ο Μοναστήριο του τον γκρέμισε. Και του έκανε το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό των Ρόζ, το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν την τελευταία περίοδο. Ο Παναγιώτου. Με τις τρίπλες η μπάλα στον Παπαβασιλείου και από εκεί στον Κανιά. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κανιάς πάτησε γραμμή. Ακόμα μια προσπάθεια πεταμένη από την track team για να πάρει το προβάδισμα. Με την μία σημεία να παραμένει στο συν 1. Πολυπέρας. Παρά στον Τελαλή θα το πάρει το σουτ. Δεν το βάζει Μοναστηριώτη, στο επιθετικό rebound και στην τρομερή πάσα, λέει, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Όπως το ενάχει. Η πάσα ήταν τρομερή από τον Μοναστηριώτη, φωνές από την μία σημεία. Δεν έχουμε και time out. Συνέχεια μετά το time out, 3:35 για το φινάλε, το σκορ 52-53, τα πάντα είναι ανοιχτά στο μάτσο ακόμα. Μίτσικας. Βάλα στον Κανιά και από εκεί στον Μουλαρογιάννη. Δεν βρήκε καμιά πάσα, εκείνος πήρε το σούτ, βγήκε και βγήκε η μπάλα. Σε μία σε μία παραμένει μπροστά. Φάουλ του Κανιά στον Ντελαλή, μόλις το δεύτερο των γηπεδούχων, ενώ είναι το τρίτο του Κανιά. Τελαλή στην επαναφορά, είναι στον Κολυπέρα. Μοναστηριώτης κάνει την ψηλή πάσα στον Ξενικάκη. Υπάρχει φάουλ από τον Μίτσικα, αν δεν κάνω λάθος. Την μάχη εκεί που έδινε με τον Ξενικά και ώστε να μην του επιτρέψει να βγει μπροστά του. Τρίτο ομαδικό για την Dunk Team. Πολυπέρας. Μπάλα βρήκε και στο πρόσωπό του, κατέληξε εκτός. Νέα ευκαιρία για την Dunk Team, μία από τις βολές στις τελευταίες φάσεις, ώστε να περάσει μπροστά. Ο Παναγιώτη. Είναι έξω, ο Κανιάς θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το προσπέρασμα για την Drunk Team. Μοναστηριώτης. Πάτσος κλείστηκε αλλά βρήκε την πάσα, 2,5 λεπτά ακόμα. Πολυπέρας στον Τελαλή, το θέλει το σουτ, θα το πάρει. Δεν θα το βάλει. Μάχη για το rebound, βγαίνει νικητής ο Μοναστηριώτης. Δελαλής, κακή πάσα του, κακή επιλογή. Μίτσικας. Στο έδαφος δύο παίχτες, έχουμε φάουλ. Θέλουμε να χτυπήσει ο Μπάτσιος. Σηκώνονται και οι δύο παίχτες. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, λέει ο ρέφερι, διακοπή. Έχει γίνει καθώς συγκρούστηκαν δύο παίκτες.
Κατοχή είναι για τους κυπεδούχους. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ποιος θα πάρει, θα πάρει την μπάλα ο Κανιάς. Ιτσικάς. Λαρογιάννης, ούτε τώρα θα πάρει το προβάδισμα. Adrian Team. Έχουν πετάξει πάρα πολλές ευκαιρίες στα σκουπίδια οι γηπεδούχοι, είναι η αλήθεια. Και έχουν δοθεί αρκετές ευκαιρίες από τη μία σε μία. Τόσο ακούμπησε τελευταίο σε αυτή τη φάση. Η μάλα είναι για την Drag Team τελικά. Ο Μπάτσιος βρήκε τελευταίο όσον έχουμε. Και time out. Συνέχεια στο Μαθένα και 46 για το τέλος. 52-53. Δωρόγιας για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Αλβέρτος φαίνει στον Γερόλυμο. Πατάει γερά εκείνος και σηκώνεται. Δεν σκοράρει. Τα τελευταία λεπτά έχουν κυλήσει χωρίς σκορ από τις δύο ομάδες. Αρνούνται και οι δύο να πετύχουν καλάθι. Έτσι το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό μέχρι και τώρα. Πάει στην αδύνατη πλευρά, είναι ο Κορόγιας. Λαρογιάννης θέλει να παίξει ξανά με τον Κορόγια. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. 5 ή 6 φορές πρέπει η Ντάνκη να βγει και στην επίθεση ώστε να διεκδικήσει το προβάδισμα. Και όλες έχουν καταλήξει στο καλάθι των αθρήστων. Από την άλλη μία θυμία δεν λέει να καθαρίσουν αυτό το παιχνίδι. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Γερόλυμος για το τρίποντο. Όχι. 47 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτου κατεβάζει. Περνάει το κέντρο, αφήνει έξω. Ο Ρόγιας δίσταση να πάρει το σούτ. Μπάλα καταλήγει έξω ο Μουλαρογιάννη για 3 εκείνο. Ούτε τώρα. Απίστευτο. Μισό λεπτό ακόμα. Αλβέρτος. Έχει γίνει φάουλ από τον Παπαπαναγιώτου. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι άστροι. Πήρε ο Γερόλυμος. Και αυτός τον Μπάτσιο. Με 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση στον Ρόδο. Πολυπέρα στα 6, στα 5 τώρα. Πολυπέρας πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει πιεζόμενος, κερδίζει το φάουλ, είναι για 2 αν δεν κάνω λάθος. 3 βολές τελικά. Δεν πάταγε την γραμμή ο Πολυπέρας. Ο διαιτητής. Οι δύο διαιτητές τα λένε μεταξύ τους. Διαμαρτυρίες από την πλευρά του Μουλαρογιάννη. Τώρα θα τα πούν οι δύο διαιτητές. Τελικά έχουμε 2 βολές για τον Πολυπέρα. Και όχι 3 όπως αποφασίστηκε στην αρχή. Έξω η πρώτη βολή. Το 52-53 παραμένει. Στα 8 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Πολυπέρας χάνει για τη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως του Ξενικάκη, καλάθι και φάουλ. Τρομερή αντίδραση από τον Ξενικάκη, ο οποίος σώζει την ομάδα του νομίζω εδώ. 52-55 πλέον η άμυνα των γηπεδούχων δεν αντέδρασε καθόλου καλά σε αυτή τη φάση. Συν 3 πλέον.
βρήκε η βολή. 52-56. Κορόγιας θα πετάξει την μπάλα, δεν θα σκοράρει, φινάλε. Νίκη για την μία σημεία. Η δεύτερη στην νέα σεζόν θα πάνε πλέον στο 2-2, από την άλλη η Drunk Team θα πέσει στο 2-3. Φινάλε λοιπόν, Drunk Team μία σημεία, 52-56.